Γι' αυτό θέλω σε κάτι τέτοιες φάσεις να είμαι σε άλλο τραπέζι, παραδίπλα, και να τους χαζεύω και να γελάω. Με το τηλεσκόπιο, να μας βλέπεις. Λοιπόν, τα παιδάκια επέλεξαν να πάνε στο πρόγραμμα του Μπουλά Χατζηγιάννη Ζουγανέλη, δηλαδή... Μπουλά, Χατζηγιάννη Ζουγανέλη, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ναι, δηλαδή σε ποιο κέντρο? Ξεκίνησαν στο Ακτή Πειραιώς. Ακτή Πειραιώς, ξεκίνησαν την Παρασκευή. Εμείς πήγαμε το Σάββατο, δεν έχει καμία σημασία. Μπορείς να μου πεις εσείς που πήγατε το Σάββατο. Ακριβώς, να σου σχολιάσατε φεύγοντας. Εγώ αυτό θέλω. Μην μου το σχολιάσετε τυπικά. Θέλω ακριβώς να μου πείτε τι νιώσατε. Τα ίδια πράγματα θα σου πούμε ακριβώς. Ελένη, δεν ξέρω, μπορείτε να πείτε κι εσείς όσοι ήσασταν. Γιατί ο Γρηγόρης μας την έκανε. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Με την καταπληκτική του φωνή ο Χατζηγιάννης, με τα θεατρικά του που γελάσαμε πάρα πολύ. Μπουλά, Ζουγανέλη και τα νέα παιδιά που ήταν μαζί στην παρέα. Είχε λίγο από τι όλα. Τι σου πιο πολύ. Εμένα τα θεατρικά πάρα πολύ. Τα θεατρικά. Εμένα, παιδιά, ο πόνος του Γιώργου Μάγκα που καλούσε τη χωρισμένη σύζυγο να επιστρέψει. Χωρίς ο Μάγκας. Δεν το ακούσατε. Το ακούσατε εσείς. Χωρίς ο Μάγκας, παιδιά. Έτσι συνέχεια. Ακούστηκε και εκεί στα πηγαδάκια. Μα και βγήκε στο μικρόφωνο και είπε... Του χάλασε κάποια στιγμή το κλαρίνο και δεν έπαιζε και τον ακολουθούσε ο Ζουγανέλη στάντα από πίσω με το μικροφωνάκι. Και βγαίνει στο μικρόφωνο και λέει, αγάπη μου, σε περιμένω έτσι όπως βγαίνει το φεγγάρι να γυρίσεις και κοιτάω μακριά την επιστροφή σου. Δηλαδή μου είχε πάει η γυναίκα που θέλει να στείλει. Όχι ρε παιδιά, εγώ έμαθα ότι πήρε κάτι τέλος πάντων. Έλα τώρα, βρε Κατερίνα μου. Μα πάρτε τον Γιώργο Μάγκα, αυτή την πρόσφυγα ρόλο. Είχε πόνο ο Γιώργος Μάγκας. Όλο πέταγε τις πόντες του. Και μου έκανε εντύπωση. Όχι, έλεγε ότι έχουν χωρίσει. Αυτό έλεγε. Δεν ξέρω αν ήταν μέρος του σοου. Το είπε και ο Ζουγανέλης. Χώρισε, λέει ο Γιώργος ο Μάγκας. Μα δεν έβλεπε τον πόνο στο μάτι του παιδί μου εκεί με το κλαρίνο. Είδα τον πόνο στο μάτι και επίση. Χώρισε γιατί δεν ήσουν εκεί. Γιατί έχω δυσέδα. Πού να πάω, που το μωρό, να το πάρω μαζί. Και τον είχαμε τάξει τον Γρηγόρα στους φίλους μας. Στους φίλους μας. Περίμεναν τα αγόρια μας το Γρηγόρη και Γρηγόρη. Πού είναι ο Στάρ. Το δικό σου αγόρι, πες μου, πώς του φάνηκε το πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραίο, διασκέδασε γιατί εμείς δεν πάμε και συχνά. Πάμε σε πιο ξενέρωτα για φαγητό, κάτι ήρεμα. Οπότε γελάσαμε πάρα πολύ. Του άρεσε πάρα πολύ και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης που μάλλον δεν τον είχε καταλάβει, αλλά δεν τον συμπαθούσε μέχρι να τον δει. Τον είδε και του άρεσε πάρα πολύ. Πες μου πώς σου φάνηκε αυτός που συνόδευε την Κατερίνα. Έγινε αυτό το παιχνίδι, δεν το θέλω το ρουξουκ σήμερα. Λοιπόν, ένας κούκλος. Ματόχαντρα, δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά. Αν πιστεύετε σε αυτά, ματόχαντρα και οι δύο, το πιο ταιριαστό ωραίο ζευγάρι. Δεν τα λέω έτσι για να τα πω επειδή είναι μπροστά. Καμιά φωτογραφία δεν τους βγάλετε να μου δείξετε μαζί. Ελένη δεν τον έχεις δει ποτέ. Όχι, σε φωτογραφία μόνο. Καλά δεν τρέπεσαι, δεν τον έχεις γνωρίσει. Είπα φέρνει, έχω βγει έξω μαζί. Ελένη, μπορεί να μην πήγα. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα την αρχισυνταξία, πώς είναι το αγόρι της Κατερίνας. Και μου, δηλαδή, τον αποθέωσε. Μπρουτάλ. Είναι αρσενικό βασταγερό. Η Κατερίνα τον κοιτάει στα μάτια. Πού να τον κοιτάω, ρε παιδιά, στα νύχια. Γιατί μου το ξανάπατε. Όχι, καταλαβαίνει λίγο, η Ελένη. Η έκπληξη λίγο με έχει τσαταλιάσει, γιατί όλοι μου λένε καλέ, δεν θα χωρίσει. Χούλος, λέω τι περιμένατε να κομμωδίνω και να πηγαίνω έξω. Όχι, ένα κανονικό συμβατικό άντρα. Τι παίρνει όμως και αυτό το παιδί, έτσι. Εδώ κοιτάξτε, ένα κουκλάκι το γραφτό από τη Θήβα. Να το πούμε. Είναι αρενοφός. Δεν τα λέμε εμείς, ρε Κατερίνα. Πείτε ρε παιδιά, κάθε μέρα τα λέμε. Δώσε μου ρε πώς σήμερα. Πείτε με, έχετε καταντήσει κάπως, ρε παιδιά. Πρέπει, Ελένη, να δεις την Κατερίνα που είναι έτσι, που τη βλέπεις, που κάνει τα τέτοια της, να δεις, είχε γύρει το κεφαλάκι της. Αλλά περιμέναν οι μισοί να σκάσω μύτη, να κάτσουμε να τους σκάσω δύο χαστούκια. Βάλε τώρα φάε. Και μετά θα τα πούμε. Αλλά είδατε τι. Αυτός όμως τι σου λέει που βλέπει δύο διαφορετικές Κατερίνες. Την Κατερίνα που έχει δίπλα την Κατερίνα της τηλεόρασης. Ναι. Μου λείπει αυτή που είναι στην τηλεόραση, μην τη φέρει στο σπίτι. Προτιμώ τη δικιά μου. Όχι, εντάξει, γιατί και στο σπίτι με έχει δει. Έχω κάνει και εγώ διάφορα, ας πούμε. Κάνω και θεατρικά. Είμαστε και λίγο θεία. Δεν μιλάω για τα θεατρικά, μιλάω για τα τσαμπουκαλέματά σου. Ναι. Στα τσαμπουκαλέματά σου βγαίνουν. Σε εμάς, τι θέμε εμείς. Στην μπάλα, τα έχω πει. Στις γάτες κι εσύ, αλλά εδώ. Στην μπάλα όμως, πάνε οι γάτες. Στην μπάλα, δύο μέρες δεν μιλάγαμε. Εμείς στην μπάλα, εμείς οι δύο. Όχι εμείς, το παιδί. Δύο μέρες αμίλητοι για τον ντέρμπι. Είναι και αντίπαλοι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εκεί. Καλέ, τι έγινε στο Χατζηγιάννη. Έγινε, με βάλατε. Δεν μου λέτε σήμερα. Ο Λάκης παίζει κανονικά. Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Και έχει και το σχήμα αυτό, το σχήμα μαζί του. Ναι, απόλαυση. Θα το ευχαριστηθούμε σήμερα εκεί. Ήταν πάρα πολύ αστείο πάντως το σχήμα και θα το καταλάβεις και από το βίντεο που έχουμε για την πρεμιέρα. Είναι αυτό που μέσα από τις αντιθέσεις τους έρχονται και κουμπώνουν όλα πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω που δεν πήγα. Τον Μπουλά και τον Ζουβανέλη το ξέρουμε τόσα χρόνια τι κάνουν μαζί.
Με το Χατζηγιάννη κάνουν πλάκα. Λοιπόν, κάνουν, αλλά με μέτρο, και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δεν χρειάζεται να αλλάξει. Είναι ο εαυτός του ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Δηλαδή κάνει μία σχετική πλάκα, συμμετέχει στα σκετσάκια, αλλά ναι. Δεν συμμετέχει, ρε παιδιά, γιατί πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά το πιο αστείο κομμάτι από όλα είναι που μιλάει κυπριακά με τη μαμά του στο τηλέφωνο. Έχει κάτι λέει, έτσι, ναι. Έλα, μαμά, θα είμαι με τον Σάκη και τον Γιάννη. Με τον Γιάννη τον Μπάριο και τον Σάκη τον Ρουβά. Όχι, μαμά, με τον Ζουγανέλη και τον Ρουβά. Συγγνώμη, αλλά ο Χατζηγιάννης μπήκε με το Βαβούρα να είναι άλογο και ο Χατζηγιάννης να τον έχει καβαλήσει. Δηλαδή έχει υπερβεί αυτόν και ο Χατζηγιάννης. Δεν το έχει. Ναι, αλλά δεν φαίνεται ξένο. Επίσης οι άλλοι τραγουδάνε μαζί του. Ναι, τραγουδάνε βέβαια. Και οι τρεις ναι, μαζί. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και ένα συγκινητικό κομμάτι εκεί, γιατί είναι, λένε παλιά τραγούδια. Είναι πολύ, ξέρεις, πιο έντεχνο, όπως ούτως ή άλλως είναι αυτό το σχήμα. Και είναι και ο κόσμος που τους παρακολουθεί έτσι. Τους ακολουθεί, είναι μαζί τους. Λένε έντεχνα βασικά. Κυρίως ναι. Ναι. Και μετά ο Χατζηγιάννης στο δικό του ρεπερτόριο. Να δούμε λίγο το βίντεο λοιπόν από την πρεμιέρα του την Παρασκευή. Οι καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην Ακτή Πειραιώς, δημιούργησαν ένα φαινομενικά ατέριαστο σχήμα, όπως λένε και οι ίδιοι, και έκαναν πρεμιέρα με τον καλύτερο τρόπο το βράδυ της Παρασκευής. Το χιούμορ του Γιάννη Ζουγανέλη, η καυστικότητα του Σάκη Μπουλά και η ερμηνεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη αναμένεται να κάνουν τη μουσική σκηνή στην οποία εμφανίζονται το πιο hot στέκι του φετινού χειμώνα. Με σύνθημά τους στη φράση, μέσα από τις αντιθέσεις βγαίνει η αρμονία, μας χάρισαν πολύ τραγούδι, γέλιο και σχολιασμό της επικαιρότητας. Και εσύ στη θάλασσα το κινητόρι, να πετεύεις το πουνέκι και να ψώνει. Τα πασαλιμάνια την κάτοικα, yeah! Στα πρώτα τραπέζια ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την αγαπημένη του Κατερίνα Κόκλα, ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν από νωρίς στο καμαρίν του Μιχάλη και κατά τη διάρκεια του προγράμματος δίπλα στη σκηνή με την παρέα της. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους. Πώς σου φαίνεται το σχήμα? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω δει τις πρόβες, έχω γελάσει πολύ. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά. Ότι ο Μιχάλης θα συμμετέχει στα σκετσάκια. Και αυτό μ' αρέσει πολύ. Ναι, μ' αρέσει που το τολμάει. Τα καμαρίνια κατώ. Ναι, βέβαια πήγα. Είναι αγχωμένος. Τώρα δεν θα σας πω τα πάντα. Είναι έτοιμος όμως. Είναι... Τι του είπες για να πάρει δύναμη? Όλα μου τα μυστικά τα θέλεις. Δεν γίνεται. Αυτά είναι προσωπικά. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μετά το πρώτο πρόγραμμα, ανακουφισμένος και χωρίς άγχος, μας μίλησε για την πρεμιέρα και για την παρουσία της Ζέτας. Ένιωσα πολύ όμορφα, ο κόσμος ήταν πολύ δεχτικός, πολύ ζεστός και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρεμιέρα μας εδώ στην Αχτή και πραγματικά νιώθουμε μεγάλη χαρά γιατί υπάρχει μια μεγάλη έτσι, ανταμοιβή μιας έτσι, σκληρής και κοπιαστικής δουλειάς και το βλέπουμε να γίνεται πράξη και όλοι νιώθουμε μια συγκίνηση και περηφάνεια. Και η Ζέτα στο πρώτο τραπέζι. Η Ζέτα στο πρώτο τραπέζι. Χαρούμενος. Πάρα πολύ. Ήταν και από νωρίς τα καμαρίνια μάθαμε. Ναι, πάντα ερχόμαστε μαζί. Σου έδωσε δύναμη. Βεβαίως. Ωραία, διαφορετική, εναλλακτική. Ναι. Όμως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε στον Τάσο Τρίφωνο, στο ραδιόφωνο. Όχι, στην τηλεόραση, στην εκπομπή του στο ΡΙΚ. Στην εκπομπή Τετατέτ.